χούλιγκαν που βαφτίζονται φίλαθλοι. Μία λεωφόρος που μετατρέπεται σε ελάχιστα λεπτά σε εμπόλεμη ζώνη. Και ένα μόλις 20 ετών παιδί να καίγεται στο πρόσωπο και στο σώμα. Γιατί δεν υπάρχει τρόπος να επεξεργαστεί κάποιος τα γεγονότα και τα όσα παρακολουθούμε στους δέκτες μας. Ένα παιδί που διαμένει με την οικογένειά του λίγα μέτρα έξω από το στάδιο. Παίρνει βόλτα το σκύλο του όταν βλέπει εστία φωτιά στη γειτονιά του και προσπαθεί να την σβήσει. Οι άγροι, κρατώντας το γόητρο έναντι της αντίπαλης ομάδας, τον τιμωρούν ρίχνοντας βόμβα μολότοφ και η μητέρα του σε κατάσταση σοκ να προσπαθεί να σώσει το παιδί της. Πέτρες, οπαδική ανελαίτη βία και στα χέρια κάποιον η φωνική μολότοφ. Και η χώρα να συγκλονίζεται από όσα τεκταίνονται από νεαρούς. Έχουν εντοπιστεί κάποια τεκμήρια σε χώρους όπου, στο χώρο συγκεκριμένα όπου έγινε το συγκεκριμένο περιστατικό. Σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, μισή ώρα πριν τον ντέρπι μεταξύ Ανόρθωσης Απόλλωνα. Ένας αγώνα που η αστυνομία, μετά από σύσκεψη που προηγείται, ακολουθεί συγκεκριμένο πλάνο δράσης. Σίγουρα στις περισσότερες περιπτώσεις όπου ξεκινούν τα επεισόδια είναι σε χώρους όπου ενδεχομένως η παρουσία της αστυνομίας να μην είναι τόσο εμφανής. Ο 20χρονος είναι σε καταστολή στο νοσοκομείο Λευκωσίας με εγκαύματα στο σώμα και στο πρόσωπο. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται κρίσιμη αλλά σταθερή. Η αστυνομία αναζητούσε 10 πρόσωπα, οι φωτογραφίες των οποίων δόθηκαν στη δημοσιότητα με σκοπό τον εντοπισμό τους. Ο ένας εξ αυτών, 30 ετών, παραδόθηκε στην αστυνομία και παραδέχθηκε μπλοκή στα έκτροπα. Την ίδια ώρα οι αρχές εξετάζουν βίντεο κλειστών κυκλωμάτων και λαμβάνονται καταθέσεις από διάφορα πρόσωπα που ήταν στον χώρο. Το βέβαιο είναι ότι τα θλιβερά επεισόδια δεν καταγράφονται για πρώτη φορά σε ποδοσφαιρικό αγώνα. Πολιτεία και κράτος θα πρέπει να παρέμβουν και να δράσουν υπό την μορφή κατεπήγοντος, με άμεσες και αυστηρές ποινές, ώστε να μην βρεθούμε μπροστά σε τραγωδία. Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο Α, δεν αποκλείεται τις επόμενες ώρες να προκύψουν συλλήψεις για τα επεισόδια.